αξιελώδης, με φωνές και εντάσεις, διεξήχθη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής αναφορικά με την υπόθεση του λογαριασμού πάροτη της Έμιλης Γιολίτη. Δυστυχώς, το επίπεδο συζήτησης δεν ήταν αυτό που ανέμενα. Με διέκοψαν πάμπολες φορές και δεν νομίζω να ήθελαν να πάρουν απαντήσεις από εμένα. Επρόκειτο για ένα στημένο σκηνικό. Πιστεύω ότι ήρθαν έτοιμοι για καυγάδες, λαϊκισμών και αποπροσανατολισμό. Υποπίεση, όπως καταγγέλει η κυρία Γιολίτη, επανέλαβε αρκετές φορές ότι ο λόγος για τον οποίο έγινε η καταγγελία ήταν για να προστατεύσει τους οικείους της, σημειώνοντας πως η αστυνομία μπήκε στο σπίτι γυναίκας από τη Λάρνακα, αφού εξασφάλισε ένταλμα από το δικαστήριο. Στο δικαστήριο πήγαν με μία υπόνοια ότι ίσως να επρόκειτο για εκείνον το σπίτι. Αποφασισμένη να φτάσει μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, εμφανίστηκε η εκπαιδευτικός στο σπίτι της οποίας εισέβαλε η αστυνομία για έρευνα. Η γυναίκα ξεκαθάρισε πως ούτε μία σχέση έχει με τον λογαριασμό παροδία. Αυτό συνιστά κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος όταν η ελευθερία του λόγου τιμωρείται με εντάλματα ερεύνης. Βουλεύτριες της αντιπολίτευσης κατήγγειλαν ότι η αστυνομία επέδειξε υπέρμετρο ζήλο στο παράπονο της Υπουργού σε αντίθεση με άλλες υποθέσεις. Δέχτηκα στο Facebook απειλές ότι θα φυτέψουν σφαίρα στο κεφάλι των παιδιών μου, με φωτογραφία πραγματικού όπλου, και παρόλα αυτά η αστυνομία δεν βρήκε τον δράστη. Πράγματι γίνονται λάθη. Δεν αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της αστυνομίας. Δεν μπήκαμε στο σπίτι κανενός χωρίς ένταλμα. Δεν πήγαμε στο Γενικό Εισαγγελέα. Μακάρι να πηγαίναμε στο Γενικό Εισαγγελέα νωρίτερα. Κόμματα της αντιπολίτευσης εξακολουθούν να ζητούν την παρέτηση της Υπουργού. Όπως έχω πει ξανά, η παρέτηση μου είναι καθημερινά στη διάθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας.